Εμείς οι καθηγητές της περιοχής σας, περιοχής μας, ενώνουμε τις φωνές μας και παίρνουμε θέση απέναντι σε όσα τσακίζουν τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Από τη μία, η τεράστια χλυδή, οι φοροαπαλλαγές εργολάβους, εφοπλιστές και μεγαλοεπιχειρηματίες, οι ετήσιες δαπάνες των 6 δις για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τα απίστευτα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών, και από την άλλη, η φτώχεια και η διαρκής αγωνία για να τα βγάλουμε πέρα εμείς, η μεγάλη πλειοψηφία. Πάνω από 40% φτάνει η μείωση του εισοδήματος τα τελευταία χρόνια, όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων εμφανίζουν αύξηση πάνω από 300%. Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση των σχολείων, με τις ακατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας, τις πτώσεις των σοφάδων, το ελλιπές εκπαιδευτικό προσωπικό, τα ασφυκτικά γεμάτα τμήματα. Η ομοβροντία μέτρων με κεντρική αιχμή την αξιολόγηση βαθαίνουν τη σκληρή αντιεκπαιδευτική πολιτική. Η μη αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων, οι απειλές, τα πειθαρχικά και ο καθημερινός εργασιακός εκφοβισμός πάνε χέρι-χέρι με το ανοιχτό ψηφιακό σχολείο και φροντιστήριο, τον ΑΣΕΠ και το προσοντολόγιο, την ελεύθερη επιλογή σχολείου αλλά και την Τράπεζα Θεμάτων μαζί με την ΕΒΕ και το Εθνικό Απολυτήριο. Δεν ανεχόμαστε το νοσοκομείο της περιοχής, η Αγία Όλγα, που εξυπηρετεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού όλων των γειτονικών δήμων, αλλά και το κέντρο υγείας που εξυπηρετεί 3 δήμους, να ρημάζει, να είναι υποστελεχωμένο με λιγοστούς μόνιμους γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς. Δεν θα δεχτούμε καμία λαϊκή οικογένεια να βρεθεί στο δρόμο λόγω πληστηριασμών. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί μπροστά στη συνεχή άνοδο των τιμών σε τρόφιμα, ρεύμα, ενέργεια και ενίκεια με μισθούς ψίχουλα σε σχέση με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις μιας οικογένειας, ενός ζευγαριού, ενός συνταξιούχου ή νέου. Πόσο μάλλον η φωνή μας δεν θα σοπάσει μπροστά στην εικόνα των φαντάρων μας να πηγαίνουν σαν πρόβατα στη σφαγή, πολεμώντας κάτω από ξένες σημαίες για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών. Με το συλλαλητήριο αυτό απαιτούμε απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο. Να σταματήσει τώρα ο πόλεμος και η στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Τα λεφτά που δίνονται για τα ξένα και ντόπια συμφέροντα να δοθούν για την ενίσχυση της υγείας και της παιδείας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας και οι ρήτρες αναπροσαρμογής. Πλαφόν στις τιμές ρεύματος, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Στο δημόσιο να περάσουν ρεύμα, νερό και ενέργεια. Κανένας πληστηριασμός λαϊκής κατοικίας. Πρώτος καθαρός κατώτατος μισθός για εκπαιδευτικό τα 1.200 ευρώ με αυτόματη την αριθμητική αναπροσαρμογή, επιστροφή 13ου και 14ου μισθού και σύνταξη στο δημόσιο, ακόλυτη μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή. Καμία σύνδεση αξιολόγησης μισθού. Επιστροφή όλων των μνημονιακών απολειών έντοκα και των απολειών λόγω τιμάριθμου. Γύρω στις 120.000 ευρώ είναι αυτό. Αφορολόγητο στα 14.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία. Ήδη εμείς με τον αγώνα μας, εκπαιδευτικοί και γονείς, έχουμε κατορθώσει τα περισσότερα τμήματα να ανοίξουν. Να πάρθουν πίσω όσες έγιναν. Να γίνουν ουσιαστική συντήρηση στα σχολικά κτίρια και αντισεισμικός έλεγχος. Μαζική διορισμή εκπαιδευτικών και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία. Επαναφορά των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών και των οικαστικών στο Λύκειο. Να απαλωτριωθεί η Αεριοτέκ και να ξεκινήσει η κατασκευή σχολικών κτηρίων. Να σταματήσει το έσχος που εδώ και 20 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα και έχει οδηγήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα να τρίβουν τα χέρια τους για να αξιοποιήσουν το χώρο για να βγάλουν νέα κέρδη. Να εξασφαλιστεί ο χώρος της πρώην ΑΛΤΕΚ από το Δήμο για δημιουργία αθλητικού κέντρου αλλά και ανάδειξη της ιστορικής σημασίας του χώρου. Καμία σκέψη για επαγγελματική χρήση. Να μην μένει κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών. Άμεση ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στην Καλογρέζα και στην Αλσούπολη ή σε πρώτη φάση ενοικίαση κατάλληλου κτηρίου. Να καλυφθούν όλες οι θέσεις προσωπικού στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Να στελεχωθεί με όλο το απαιτούμενο προσωπικό το κέντρο υγείας. Όχι στην καταστολή και την επίθεση στα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και αντιεργατικών νόμων. Εμείς απέναντι στην απογοήτευση που συνοδεύει τις σκοτωμένες ελπίδες, αντιτάσσουμε τη γοητεία των αγώνων. Καλούς αγώνες.